Κοντά μας ο Στέφανος Ζιώβας, ένα από τα νέα παιδιά στη Διάνα Ηλιούπολης. Στέφανε, στα τελευταία παιχνίδια με προπονητή τον Γιώργο τον Τζαμόπουλο έχεις θέσει βασικού στην ομάδα. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την επιλογή του προπονητή σου? Εντάξει, είναι μια επιλογή του προπονητή. Ξέρω αν αξιοποιώ, γιατί είναι μια ευκαιρία για μένα. Και αυτό δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ωραία. Ποια είναι τα όνειρά σου, αλήθεια, στο ποδόσφαιρο, γιατί είσαι πολύ νέος? Φαντάζομαι βλέπεις τη Διάνα σαν ένα σκαλοπάτι στην καριέρα σου. Σίγουρα, σίγουρα. Όπως και κάθε νέος στην ηλικία μου, ονειρεύομαι να πάμε κάτι πιο ψηλά. Και να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν και να πάμε όσο περισσότερα ψηλά μπορούμε. Όσα χρόνια παίζεις μπάλα, δεξί μπακ, έχεις ξαναπαίξει? Όχι, δεν έχω ξαναπαίξει. Πρώτη φορά, μια νέα θέση για σένα. Ναι, νέα θέση. Τι κρύβει αυτή η θέση? Εντάξει, είναι μια διαφορετική θέση, προσαρμόζομαι σιγά σιγά και σίγουρα είναι μια καινούργια πρόκληση και πρέπει να την αντιδεχτώ και να προσπαθήσουμε να κάνω ό,τι καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου. Ωραία. Σήμερα οι συμπαίκτες σου και εσύ νιώθετε ικανοποίηση ή απογοήτευση από το 0-0 απέναντι στα Σούρμενα? Θα έλεγα ότι είναι ένα μειχτό συνέστημα, δηλαδή θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη αν είχαμε λίγο καλύτερες τελικές προσπάθειες, αλλά σίγουρα ήταν ένα δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες και... Άρα το αποτέλεσμα... Το αποτέλεσμα είναι λίγο ιδιαίτερο. Ωραία. Η συνέχεια? Η συνέχεια είναι προσπαθούμε για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να το δούμε ξεχωριστά το κάθε παιχνίδι, να παλεύουμε, να παίρνουμε τη νίκη. Αυτός είναι ο στόχος, η νίκη και αυτό. Για να πάμε όσο περισσότερα ψηλά μπορούμε. Ωραία. Η συνέχεια θέλει ένα παιχνίδι της Διάνα απέναντι στη Νέα Ιωνία, ένα εντός έδρας ματ. Φαντάζομαι στόχος είναι η νίκη και αυτό, να μπούμε μέσα και να κερδίσουμε τον αντίπαλο όσο το μπορούμε.